το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μπορείτε να καθυστερήσετε για πάρα πολύ λίγο την... Επιτρέπετε. Λέω ότι η μεριά της πλειοψηφίας και της κυβέρνησης μπορεί να καθυστερήσει για πάρα πολύ λίγο τη σύγκρουσή της με την αλήθεια. Την αμήλικτη αλήθεια. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζήτησε την παρέτηση της κυβέρνησης και την δρομολόγηση εθνικών εκλογών. Διότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε αριθμό και σε κλίμακα δεν έχουν προηγούμενο. Βλέπω χαμόγελα και έχω ακούσει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε «Ναύαρχε, ότι οι προτάσεις δυσπιστίας εισπυρώνουν την κυβέρνηση». Ε, έτσι δεν λέτε. Λοιπόν, αυτό ξέρετε πότε συμβαίνει. Η οχλοβοή, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, αν έχετε καλοσύνη λίγο. Εντάξει. Αξιών όσο σεβασμό μπορείτε να δείξετε και στον εαυτό σας. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα συνέβαινε αν η κοινή γνώμη δεν είχε καταλήξει σε ένα αμετάκλητο συμπέρασμα. Ότι στα Τέμπη πάτε να κάνετε συγκάλυψη. Και για τρεις μέρες θα μπείτε εδώ, στη Βάσανο, να απαντάτε στην αντιπολίτευση και να απαντάτε στον ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις και θα μας κάνει την τιμή, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης οπωσδήποτε. Ελπίζουμε και ο κύριος Καραμαλής να έρθει στην Ολομέλεια και να πει ποια είναι η θέση του. Καλείστε λοιπόν να δώσετε απαντήσεις για τις υποκλοπές. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Ενδεχομένως κάποιος που δεν ήταν στόχος παρακολούθησης της ΕΥΠ και του Predator, κύριε Βορύδη. Κάποιος που δεν έχει την άποψη ότι εάν τίθεται λόγος εθνικού συμφέροντος, αυτός κάμπτει την ανάγκη προστασίας του απορρίτου των επικοινωνιών του. Πού άνθησε λοιπόν το άνθος των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων? Άνθησε μέσα στο Μαξίμου. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν πήρε την ΕΥΠ υπό τον έλεγχό του. Ο κύριος Μητσοτάκης καλοδέχθηκε το Predator. Ο κύριος Μητσοτάκης οργάνωσε και την εξαγωγή του Predator σε άλλες χώρες και βεβαίως επέλεξε να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, αλλά κυρίως τα στελέχη της δικής του κυβέρνησης, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε δεν ενοχλούνται και πάρα πολύ από αυτή τη διαπίστωση και από αυτά τα τεκμήρια. Οι μισοί λοιπόν από το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν μόνο ονοματεπώνυμο και οι άλλοι μισοί έχουν και ονοματεπώνυμο και κωδικό παρακολούθησης. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και είναι πικρή αλήθεια για τη δημοκρατία μας, πικρή αλήθεια και για το πολιτικό ανάστημα όσων έχουν δεχτεί να είναι παρακολουθούμενοι σε ένα κόμμα που έχει παρακολουθητές. Σας ενόχλησε πάρα πολύ, είναι σαφές, το ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Για δύο λόγους. Διότι για μία δεκαετία προσπαθούσατε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι είστε η παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη και στο πνεύμα της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας, και έρχεται ο πιο δημοκρατικός θεσμός της Ευρώπης και διατυπώνει ένα κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και χτυπάει μία δυνατή καμπάνα για τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας. Σας ενόχλησε και κάτι άλλο. Το ψήφισμα αυτό ήταν διακομματικό. Και συσπήρωσε ένα τόξο δυνάμεων, προσέξτε, το οποίο το βλέπετε να συσπηρώνεται εναντίον σας σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι το αξιολογείτε με περίσκεψη, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Σας καλεί το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν να αφήσετε τις ανεξάρτητες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Σας καλεί το Ευρωκοινοβούλιο να πάρετε την αρμοδιότητα της ΕΥΠ από τον κύριο Μητσοτάκη. Σας καλεί το Ευρωκοινοβούλιο να καλέσετε τη Europol να συμμετέχει στις έρευνες για το κατασκοπευτικό λογισμικό. Πρέπει να δώσετε απαντήσεις αυτές τις μέρες. Να δώσετε απαντήσεις και για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται επίσης για μια υπόθεση που ακουμπά τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι έχουμε παραδοχή του γραμματέα τότε του κόμματός του ότι έφυγαν τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών και πήγαν στον αρμόδιο κομματάρχη σας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
Μάθαμε σήμερα το απόγευμα ότι η κυρία Σημακοπούλου, την οποία απομακρύνατε, χρησιμοποίησε την ίδια βάση δεδομένων για να αποστείλει τη συγγνώμη της για την ενόχληση στους ανθρώπους των οποίων το email παρανόμως χρησιμοποίησε. Μάλιστα. Ένα δείγμα αριστείας παραπάνω. Αλλά μην νομίζετε ότι καθαρίσατε με την παρέτηση της κυρίας Σημακοπούλου και δύο γραμματέων. Εδώ θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις. Και για αυτό το ζήτημα και εγγυήσεις, κύριε Βορύδη, και θα έρθω και παρακάτω. Πώς πήγε το στικάκι λοιπόν από τη μια μεριά στην άλλη, πόσα στικάκια έχουν διακινηθεί, προς ποια κατεύθυνση, υπάρχει καμία άλλη εταιρεία η οποία κατέχει αυτά τα δεδομένα, καμία εταιρεία η οποία δράσει στην Ελλάδα μετά τη δράση της στα Βαλκάνια, η οποία με αθέμητο τρόπο χρησιμοποιεί μεγάλες βάσεις δεδομένων για να επηρεάσει κακόβουλα το εκλογικό σώμα, όπως αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Documento την Κυριακή που μας πέρασε. Μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις σε αυτά, μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις ότι τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Και βεβαίως, προσέξτε, σε αυτές τις μέρες θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις και για τα Τέμπη. Δεν υπάρχουν υπεκφυγές. Και κύριε Βορύδη, θα σας έλεγα να μην χρησιμοποιείτε το επιχείρημα, γιατί είδατε ότι το χρησιμοποίησατε απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι δεν υπήρχε τίποτα καινούριο. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ πυκνός ο χρόνος. Και κάθε ώρα που περνάει, ενδέχεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις. Έχουν ανοίξει τα στόματα. Έρχομαι παρακάτω, κύριε Μπακογιάννη, μην γρηγορείτε. Λίγο υπομονή. Δεν γίνεται εδώ να μην απαντήσετε, διότι ή θα διαψεύσετε την αστυνομία ή θα αυτοδιαψευστείτε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εσείς είχατε ένα στόχο. Και αυτό είναι ένα σχόλιο σχετικά με την κεντρική σας πολιτική στρατηγική. Την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου, έτσι δεν είναι? Λίγες μέρες πριν το δυστύχημα, μέσα στο Φλεβάρι του 23, είχε διακηρύξει ο κύριος Καραμαλής, ο κρυπτόμενος, ότι σχεδιάζει η κυβέρνησή σας 3 ΔΙΤ για τη συντήρηση της υποδομής. Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νότια Ελλάδα. Ποιο θα ήταν το κεντρικό επιχείρημα για να δικαιολογηθεί αυτή η επιλογή, η οποία δεν έχει λειτουργήσει πουθενά? Ότι ο σιδηρόδρομος είναι στα κακά του χάλια και πρέπει να βρούμε έναν επενδυτή να τον ανατάξει. Σας καταγγέλουμε λοιπόν ευθέως για συνειδητή εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου και δεν το λέμε τώρα. Η δική μας παράταξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, με 90 ερωτήσεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή, με δημόσιες τοποθετήσεις, έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για τα ζητήματα του σιδηροδρόμου. Τον εγκαταλείψατε λοιπόν. Και όταν έγινε το δυστύχημα, βάλατε μπροστά μία διπλή στρατηγική. Μπάζωμα, ξεμπάζωμα και μονταζιέρα. Και θέλω και άλλη μια φορά να πω στον Κώστα Αγοραστό να πει όλη την αλήθεια. Να μην μείνει στο γεγονός, διότι εμείς την πιστεύουμε, την κυρία Καριστιανού που είπε ότι της είπε στο αυτή ότι ο Τριαντόπουλος έδωσε την εντολή για τη μετακίνηση του υλικού. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει εκεί. 300 κυβικά υλικού μετακινήθηκαν λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Βρέθηκα προσωπικά στον χώρο της τραγωδίας, στον χώρο του εγκλήματος, στον χώρο του δυστυχήματος, πριν ξημερώσει, 4:20 τα ξημερώματα. Και η επιχείρηση είχε ξεκινήσει. Διότι σας ανέφερε και πριν η κυρία Αποστολάκη τις ασυνέχειες μεταξύ του αφηγήματος του κύριου Τερεζάκη, του πολύ κυρίου Τερεζάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στον ΟΣΕ και επειδή τα πήγε καλά φαίνεται, τον αναβαθμίσατε σε διευθύνοντα. Μπράβο. Και ήρθε στην εξεταστική και είπε ότι πήγε ο ίδιος και έκανε την εξαγωγή των ηχητικών από το κέντρο του ΟΣΕ, μάλιστα. Και έρχεται η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία λέει, η ανακοίνωση της αστυνομίας τα παραλάβαμε στις 3 του μήνα. 3 μέρες μετά. Λοιπόν, τα τεινά είναι τα εξής. Ή ο Τερεζάκης λέει ψέματα, διότι είπε ότι πήγε με την αστυνομία και τα έχει πει στην εξεταστική. Έτσι, δεν τα έχει πει σε κανένα φίλο του, στον δρόμο. Ή λέει ψέματα η αστυνομία.
Τα περιμένουμε και τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Και η αστυνομία λέει και κάτι άλλο, ότι της παραδόθηκαν αρχεία στα οποία καταγράφεται η ώρα δημιουργίας, εξαγωγής και επεξεργασίας. Προσέξτε, χρησιμοποιεί και τον όρο επεξεργασία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θα περιμέναμε αυτά τα αρχεία απλώς να δημιουργούνται και να εξάγονται. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μία ασυνέχεια εκεί. Και πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον. Γιατί είδα και κάποια χαμόγελα. Ο κύριος Μητσοτάκης, 1:30 το μεσημέρι της επομένης, κάνει την περίφημη δήλωση περί ανθρωπίνου λάθους. Μάλιστα, είχε πρόσβαση στα ηχητικά. Ο ίδιος. Είχε πρόσβαση στα ηχητικά. Δεν φαντάζομαι. Είχε μιλήσει με τον κύριο Τερεζάκη. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε αν είχε συμβεί αυτό. Είχε μιλήσει με την αστυνομία. Μα και να είχε μιλήσει, η αστυνομία δεν είχε τίποτα στα χέρια της. Και γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ανθρώπινο λάθος, αφού ούτε η αστυνομία δεν έχει τα τεκμήρια στα χέρια της? 1:30 την επομένη λοιπόν, κύριε Πλεύρη, επειδή διακόπτεται. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ποιες ήταν οι πηγές της ενημέρωσής του. Και να κόψετε και τις διακοπές και τα αστιάκια. Έχουμε 57 νεκρούς. Έλεος πια. Και βγήκε την επόμενη μέρα το πρωί χωρίς να έχει γνώση. Για να πει ανθρώπινο λάθος. Και φαίνεται ένα χρόνο μετά ότι έχει γίνει κοπτοραπτική. Και δεν τρέπεστε. Και δεν έχει ακουστεί μία συγγνώμη για την κοπτοραπτική, ναι. Ποιος τον ενημέρωσε λοιπόν? Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε Παπά. Είναι σαφές ότι οι κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας... Σας ευχαριστώ πολύ. Οι κύριοι λοιπόν της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν ένα μεγάλο κενό. Κύριε Βορύδη, δεν υποχρεούστε να ξέρετε αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά θα περιμένουμε, όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέβη σε αυτό το βήμα επιτέλους να εξηγηθεί, να μας πει χαρτί και καλαμάρι ποιον συνάντησε και τι του είπανε από την ώρα που ενημερώθηκε για το δυστύχημα μέχρι την ώρα που πήγε εκεί που είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν δικαιούμεθα να ξέρουμε πώς κατέληξε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, αλίμονό μας, στο συμπέρασμα του ανθρωπίνου λάθους. Δικαιούμεθα. Και αξιώνουμε λοιπόν εδώ μία απάντηση, διότι η ανακοίνωση της αστυνομίας σας εξέθεσε. Και κάνατε και κάτι άλλο. Φωνάζαμε εκεί πέρα, ηρωνευόσασταν και τότε. Ο κύριος Βίνης και ο κύριος Πατέρας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, ανακοινώθηκε ότι παρετούνται. Παρακαλώ. Ο σταθμάρχης για ποιο λόγο κράτη? Με συγχωρείτε. Ο σταθμάρχης. Ναι. Μη διακόπτετε. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Θα σας εξηγήσω. Γιατί είπαμε εμείς ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Εσείς λέτε ότι είναι αποκλειστικά ανθρώπινο λάθος. Και να σας πούμε τι άλλο λέτε. Ηρεμήστε, δεν το σώνετε. Δεν το σώνετε. Να ξέρετε ότι... Και ξέρετε γιατί παρακαλώ, δεν το σώνετε. Παρακαλώ. Να σας πω και κάτι άλλο. Διότι πήγε ο Γεραπετρίτης αφού παρετήθηκε ο Καραμαλής. Σας παρακαλώ. Χρόνο. Μην απαντάτε, κύριε Παπά, εσείς στο κείμενό σας. Μην απαντάτε, προκαλείτε διάλογο. Ορίστε, στο κείμενό σας. Συνεχίστε. Παράκληση θερμή, όχι διακοπές. Λοιπόν. Από κανέναν. Μην διακόπτετε. Έρχεται και το καλύτερο, μισό λεπτό. Λοιπόν, ο σταθμάρχης λοιπόν, ο οποίος ήταν απολύτως ακατάλληλος και παραβιάσατε τον νόμο για να τον διορίσετε τον άνθρωπο, έχει την ευθύνη. Αποδείχθηκε όμως ότι ο Καραμαλής θα μπορούσε να έχει κάνει τρία πράγματα ή ένα από τα τρία πράγματα μάλλον για να αποσοβήσει το δυστύχημα. Ποια ήταν αυτά? Ή να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου, στον ΟΣΕ, στα κεντρικά, ή να μην έχει διορίσει τον ακατάλληλο σταθμάρχη, ή
να έχει φτιάξει την τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Θα θυμάστε τα σόου του κύριου Παπαδόπουλου. Δεν είχε φτιαχτεί τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Και έρχεται ο κύριος Γεραπετρίτης μετά και μπράβο του. Και με λίγα λεφτά, σε 3-4 μήνες, φτιάχνει την τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Ο Καραμαλής δεν μπορούσε. 4 χρόνια του Γεραπετρίτη του πήρα 4 μήνες. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία. Ότι αυτή η δουλειά έγινε με λιγότερα λεφτά από όσα χρειάστηκαν για να γίνει το ξεμπάζωμα των αποδεικτικών στοιχείων. Και αυτό είναι η ύψιστη ύβρις και ύψιστη ντροπή. Αυτή είναι η ντροπή σας. Ότι χρειάστηκαν λιγότερα λεφτά για να φτιαχτεί η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, που 4 χρόνια από τα τέλη Ιουλίου του 2019, από τη φωτιά και μετά, δεν είχε αποκατασταθεί. Η υποδομή δηλαδή που θα έδινε στον σταθμάρχη τον ακατάλληλο τη δυνατότητα να βλέπει και το σημείο τη σύγκρουση των τρένων. Πόσο κακοπαιγμένο θέατρο ήταν αυτό πια. Μετά τέλος. Η προσπάθειά σας, θα χρειαστώ 3 λεπτά κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθειά σας, έχετε. Ναι. Η προσπάθειά σας λοιπόν να διαχύσετε τις ευθύνες είναι προφανής, αλλά όπως έχουμε πει και αλλού, μοιάζει σαν να γίνεται ένα αυτοκινητιστικό, να είμαστε όλοι αυτόπτες μάρτυρες, να υπάρχει θύμα και ο δικηγόρος του οδηγού, του αυτοκινήτου που σκότωσε κάποιον, να λέει πριν από το δυστύχημα θα συζητήσουμε για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν αφήσατε την συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή να γίνει με τους κατάλληλους μάρτυρες. Την κλείσατε άρον-άρον. Αυτό το θέμα το ανέδειξε το Ευρωκοινοβούλιο και βεβαίως μαζί με αυτά ανέδειξε και ότι η δημοκρατία μας είναι σε σκληρή δοκιμασία. Ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν αφήνονται να κάνουν τη δουλειά τους. Ότι η δικαιοσύνη δέχεται απαράδεκτες πιέσεις. Και ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως κατέστειλε τη δυνατότητα εξέβρεσης της αλήθειας. Η συγκάλυψη λοιπόν κύριε της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει πρώτη σας φύση. Και στα θέματα των υποκλοπών και στα θέματα της παράνομης εξαγωγής δεδομένων των εκλογείων και βεβαίως στο θέμα της υπόθεσης του εγκλήματος, του δυστυχήματος των Ντεμπών. Πρέπει να επιτρέψετε λοιπόν στη δημοκρατία να ανασάνει. Διότι εκτός από την υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, φαίνεται ότι στο σχέδιό σας είναι και η υπερσυγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας. Έχετε πέσει όμως σε βράχο. Και ξέρετε γιατί. Διότι έτσι όπως με πολλή έπαρση έλεγε το γνωστό σας στέλεχος ότι ποιος ασχολείται με τα Τέμπη, διαπιστώσατε οδυνηρά ότι μαζεύτηκαν 1.300.000 υπογραφές που αξιώνουν την αλήθεια. Και με αυτό δεν μπορείτε να αναμετρηθείτε. Δεν μπορείτε να αντιτείνετε ταπεινά κίνητρα όπως κάνετε απέναντι στην αντιπολίτευση. Δεν μπορείτε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι κακώς αναζητούν τους όρους του κράτους δικαίου να λειτουργήσουν και σε αυτή την περίπτωση. Για να μπορούν να κοιμούνται τα βράδια επειδή χάσανε δικούς τους ανθρώπους. Εκλογές λοιπόν είναι η λύση και εκλογές με παρατηρητές. Βεβαίως με παρατηρητές. Υπάρχει κάποια αξίωση να γίνουν χωρίς παρατηρητές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ και να το φανταστώ. Οι οποίοι παρατηρητές βεβαίως και θα ενημερωθούν και εκ των προτέρων ότι έχει γίνει εξαγωγή στοιχείων των εκλογέων. Και χρήση από ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση. Εκλογές λοιπόν. Διότι είστε σε μια κατάσταση που σε αντίθεση με αυτό που έλεγε ο ιδρυτής σας, το έξω πάμε καλά όταν προσπαθούσε να βάλει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχε προδιαγραφεί η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, το έξω πάμε καλά, σας δεν πάτε καλά ούτε έξω ούτε μέσα. Διότι και το Ευρωκοινοβούλιο έχει εγείρει πάρα πολύ σημαντικές ενστάσεις για τον τρόπο που λειτουργείτε και η Κομισιόν έχει πει ότι θα στείλει τεχνικά κλιμάκια για να δει τι έγινε με την εκτέλεση της σύμβασης 7-17 και η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει ότι δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως εντός της χώρας 90% του κόσμου πιστεύει ότι στα Τέμπη λειτουργείται για συγκάλυψη. Μας ρωτήσατε, κύριοι, αν θέτουμε θέματα κεραιότητας των εκλογών. Έχετε παρεξηγήσει τα πράγματα, νομίζω. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Ρωτάμε λοιπόν. Εγγυάστε ότι δεν θα διαρρεύσουν ή δεν έχουν ήδη διαρρεύσει τα προσωπικά δεδομένα εκλογέων. Ρωτάμε. Εγγυάστε ότι δεν γίνεται κακόβουλη εκμετάλλευση μεγάλων βάσεων δεδομένων από εταιρείες τύπου Cambridge Analytica. Τα εγγυάστε. Εγγυάστε ότι δεν παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή
πολιτικοί, δημοσιογράφοι, στελέχη της διοίκησης. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Δεν κατάλαβα τι ερώτημα απευθύνεται στην αντιπολίτευση. Είστε στη διοίκηση και είστε και εκτεθειμένοι. Άρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να απαντήσουν. Είχε πει και κάτι άλλο ο ιδρυτής σας, δύο λεπτά και τελειώνω, επιτρέπετε δύο λεπτά μόνο. Όταν είχε δολοφονηθεί λοιπόν ο Λαμπράκης, ο ιδρυτής της παράταξής σας τότε, είχε πει το περίφημο ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και αισθάνομαι ότι κάτι τέτοιο πάει να ακουστεί και αυτό το τριήμερο. Κάποιος άλλος πάντα φταίει. Απαντάμε λοιπόν. Εσείς κυβερνάτε λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτόν τον τόπο. Εσείς τον κυβερνούσατε όταν γίνονταν υποκλοπές. Εσείς όταν τσακίστηκε το κράτος δικαίου. Εσείς όταν παρακολουθούνταν το μισό πολιτικό σύστημα και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Εσείς όταν διέρεαν τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Εσείς όταν έγινε το έγκλημα των Τεμπών. Εσείς κυβερνούσατε. Εσείς πρέπει να παραιτηθείτε για να ανασάνει η δημοκρατία, για να μιλήσει ο λαός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.